Ναι, είχα την τύχη και τη χαρά να συνεργαστώ με την κυρία Μίκη Δερμανιώτη, η οποία είναι ένας άνθρωπος με πείσμα, με όραμα, με ψυχή θα έλεγα, και που τουλάχιστον εμένα με έκανε να αισθανθώ διαφορετικά από την ημέρα που πάτησα το πόδι μου στην Εδιψώ. Είναι μια ομάδα ανθρώπων που δουλεύουν για τα παιδιά τους και για το μέλλον αυτού του τόπου, με τόση δύναμη που δεν το έχω ξαναδεί πουθενά. Δηλαδή για μένα αυτό το διήμερο εδώ στην Εδιψώ ήταν ένα πολύ μεγάλο μάθημα και είμαι σίγουρος θα μου φανεί πάρα πολύ χρήσιμο στη ζωή μου από εδώ και πέρα. Δείχνει ανθρώπους δηλαδή που με ανιδιοτέλεια, με αξιοπρέπεια αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρές καταστάσεις και πάντα είναι γελαστοί, δυνατοί. Ένα μάθημα ζωής, ένα μάθημα ζωής. Πιστεύω ότι μπορούμε να συνεργαστούμε και εν ώψη της αξιοποίησης του κέντρου ΑΜΕΑ που θα δημιουργήσει στην Νίκαια, που θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν μια πρότυπη μονάδα και κάτι αντίστοιχο να γίνει σε περιοχές που έχουν ανάγκη. Χρειάζεται, όπως σας είπα, ψυχή, όραμα, ιδέες, γιατί όλα τα άλλα βρίσκονται, έστω και στις δύσκολες εποχές. Επίσης μπορούμε να κάνουμε και εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα ανταλλαγών. Το πιο σημαντικό είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν και μεράκι και ψυχή και όραμα και διάθεση να δουλέψουν. Παρατούν τα πάντα για τα παιδιά τους και εάν το φιλοσοφήσεις, τι άλλο μπορεί μια οικογένεια να έχει σαν προτεραιότητα παρά το παιδί? Και πολύ καλά κάνουν. Είναι δυνατή και αυτό είναι εντυπωσιακό. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να αντέξω τόσο δυνατά χτυπήματα που έχουν υποστεί αυτοί οι άνθρωποι. Είναι δυνατή και αυτό σου δίνει και εσένα τη δυνατότητα να ελπίζεις ότι τα πάντα μπορούν να ξεπεραστούν αρκεί να έχεις ψυχή, όραμα και θέληση. Και αυτοί τα έχουν. Είμαι πεπισμένος ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά πια μαζί. Και στον πολιτισμό και στην ανάπτυξη και μπορώ να πω ότι θα φύγω σήμερα πολύ πιο ευαισθητοποιημένος για αυτό το θέμα από ό,τι ήρθα και θα βάλω και εγώ περισσότερο πείσμα γιατί ήμουν έτοιμο να εγκαταλείψω με τη γραφειοκρατία που έχω μπλέξει το κέντρο ΑΜΕΑ, διημέρευση ΑΜΕΑ που έχω κατασκευάσει στην Νίκαια.